Κυρία Σούλη, καλημέρα. Σε προσδιοριακές διαδικασίες το Κινάλ, μετά και τις αποφάσεις που πήρε η Κεντρική Επιτροπή, εδώ και ένα μήνα περίπου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, ναι. Πώς εξελίσσεται το θέμα στην περιοχή μας και βέβαια πού θα γίνουν οι εκλογές, ποιες είναι οι προθεσμίες για την υποβολή των υποψηφιοστήτων, για τους συνέδρους, οι οποίοι επιτέλους θα εκλεγούν. Εκλεγούν, ναι. Βασικό μας μέλημα είναι η κινητοποίηση όλων των μελών και των φίλων του κινήματος. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του Δεύτερου Καταστατικού Συνεδρίου με νεότερη εγκύκλιο ενημέρωσε για την παράταση εγγραφών και επικαιροποιήσεων μέχρι και σήμερα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του κινήματος μέχρι τις 10 το βράδυ. Η ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων λίγοι την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου. Καλούμε τους πάντες να μπουν στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα για να συμμετάσχουν. Να δώσουμε κάποιες βοήθειες παραπάνω. Πώς μπορούν να το κάνουν αυτό, γιατί βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό. Θα μπουν στο site του Κινήματος Αλλαγής. Έχει συγκεκριμένο site που μέσα εκεί μπορούν να επικαιροποιήσουν την εγγραφή τους αν είναι μέλη ή αν θέλουν, για να εγγραφούν βέβαια, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές, αλλά και δυνατότητα να υποβάλουν υποψηφιότητα, δήλωση υποψηφιότητας. Εμείς σκεφτόμαστε ακριβώς για να εξυπηρετήσουμε όλους τους φίλους και τα μέλη που στις 3 Μαρτίου, Κυριακή, θα είναι και η ημερομηνία διεξαγωγής για την ανάδειξη των συνέδρων, να δημιουργηθούν 3 εκλογικά τμήματα, 1 αναδημοτική ενότητα, για τη δημοτική ενότητα της ΚΟ. Θα είναι στο χώρο όχι του ΕΒΕΔ αυτή τη φορά, ναι, γιατί υπάρχει μια εκδήλωση και δεν υπήρχε δυνατότητα να δοθεί ο χώρος αυτός. Για τη Δημοτική Ενότητα Δικαίου στο Πολιτιστικό Πολυκέντρο Πηλίου και για τη Δημοτική Ενότητα Ηρακλειδών στη Δημοτική Κοινότητα της Αντιμάχιας, στην Αγία Τριάδα. Αν κάποιος θέλει να ψηφίσει, δεν έχει κάνει την επικαιροποίηση, μπορεί να απευθυνθεί στα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής ώστε να μπορέσει να το... Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας το αποσαφηνίσει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, γιατί ακριβώς και για αυτό το λόγο δόθηκε παράταση για την εγγραφή νέων μελών, ώστε όταν θα έρθει ο επικαιροποιημένος κατάλογος του Μητρώου και θα το έχουν οι δικές μας εφορευτικές επιτροπές, να είναι το όνομά του εγγεγραμμένο για να έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει. Διαφορετικά, δεν ξέρουμε αν εκείνη τη στιγμή προσέρχεται ο οποιοσδήποτε και έχει το δικαίωμα εγγραφής. Αυτό δεν έχει αποσαφινιστεί. Περιμένουμε δηλαδή νεότερα μέχρι την Παρασκευή, αν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε ανθρώπους που κατά πάσα πιθανότητα να μην έχουν ενημερωθεί για τις διαδικασίες μας. Μάλιστα. Τρεις εφορευτικές επιτροπές δηλαδή, τρεις κάλπες. Και η συμπορία θα διαρκέσει από πότε μέχρι πότε. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα μας έρθει με νεότερη εγγύηση. Θα διευκρινιστεί. Εμείς την Κυριακή, στα πλαίσια του προσυνεδριακού, των προσυνεδριακών διαδικασιών, έχουμε ήδη ανακοινώσει ότι ετοιμάζουμε πολιτική εκδήλωση. Ναι, ομιλητές στην πρώτη φάση θα είναι οι υποψήφοι βουλευτές του νομού μας, η Κατερίνα Γαβαλά και ο Βασίλης ο Χαντζηγιακουμής, που πέρα του διαδικαστικού μέρους που αφορούν τις προσυνεδριακές διαδικασίες, θα γίνει και πολιτική εισήγηση για τις πολιτικές εξελίξεις στον χώρο μας. Και γενικότερα για ό,τι αφορά την Ελλάδα και τις θέσεις του κινήματος στα εθνικά μας ζητήματα.